Σε κλίμα αποθέωσης, ο θρυλικός παλέμαχος Άσος της ΑΕΚ, Θωμάς Μαύρος, παρουσίασε την αυτοβιογραφία του στη Ζάκυνθο σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε συνεδριακό χώρο ξενοδοχείου. Τίποτα δεν είναι αδύνατο και αυτό το βιβλίο θέλει να δώσει πίστη και αγάπη σε αυτά τα παιδιά, να το πιστέψουν, να αφοσιωθούν και να είναι σίγουροι ότι θα γίνουν και αυτοί κάποτε. Η αγάπη στο πρόσωπο ενός σπουδαίου Έλληνα ποδοσφαιριστή ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Νιώθω πολύ χαρά και συγκίνηση και είμαι πολύ χαρούμενος. Όσον αφορά για το βιβλίο είναι η ποδοσφαιρική μου ζωή, πως ξεκίνησα από πολύ μικρό παιδί, που αγάπησα το ποδόσφαιρο, αγάπησα τον γκολ και μπήκα μέσα στο πνεύμα του ποδοσφαίρου σε πολύ μικρή ηλικία. Και μπορώ να πω ότι το βιβλίο πιο πολύ γράφτηκε για τα μικρά παιδιά, έτσι όπως ήμουν και εγώ μικρός. Και έκανα αυτή την καριέρα που γνωρίζουν όλοι, ώστε αν μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά να κάνουν και αυτοί μια μεγάλη καριέρα όπως έκανα και εγώ. Στην παρουσίαση του βιβλίου του, ο Θωμάς Μαύρος διηγήθηκε ιστορίες από την πορεία του στον χώρο του ποδοσφαίρου. Από τα πρώτα του βήματα με την φανέλα του Πανιωνίου μέχρι τις μεγαλειώδεις ευρωπαϊκές εμφανίσεις με την ΑΕΚ. Υπάρχουν κάποια που εγώ βρήκα στην πορεία του ποδοσφαίρου, κάποιους δρόμους πνευματικούς. Που νομίζω ότι αν δεν τους ακολουθήσεις δεν μπορεί να φτάσεις στην κορυφή. Γιατί όταν λέμε για κορυφή, μιλάμε πάνω στο βουνό είναι η κορυφή και ο δρόμος είναι ανηφορικός. Δεν είναι ούτε ο ίσιος ούτε κατηφόρα, αλλά υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Άρα για να αντέξεις πρέπει κάποια πράγματα να τα αποδεχτείς και να τα ακολουθήσεις πιστά. Οι φίλοι ΑΕΚ Ζακύνθου είχαν την πρωτοβουλία να τον φέρουν στο νησί και από την πρώτη στιγμή του έδειξαν την μεγάλη τους αγάπη, φωνάζοντας συνθήματα και αποθεώνοντας τον σε κάθε ευκαιρία. Ναι, είναι φοβερά τα συναισθήματα που νιώθουμε όλοι οι φίλοι και όσοι είμαστε και σε αυτή την ηλικία που τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές ζωντανό το Θωμά να παίζει, να βάζει γκολ με κάθε τρόπο. Είναι μια τεράστια φυσιογνωμία για το ελληνικό ποδόσφαιρο και πάρα πολύ σημαντικός για την ιστορία της ΑΕΚ. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για την πρώτη εθνική. Έχει πάνω από 500 συμμετοχές. Είναι πραγματικά ένας παίκτης που άφησε τη σφραγίδα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι η απλότητά του και η ταπεινότητά του, όπως το γράφει και το αναφέρει στο βιβλίο. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάνει πολύ μεγάλο, πραγματικά έτσι, είναι πολύ ταπεινός, έκανε μεγάλη προσπάθεια για να φτάσει στην κορυφή. Είναι πάρα πολλά που με έχουν συγκινήσει στο βιβλίο, γιατί εμένα μου μιλάει κατευθείαν στην καρδιά μου. Μου μιλάει για στιγμές που τις έχω ζήσει, όπως την ιστορική πρόξη με την QPR, που ήταν το 77 προς 78, τη σεζόν 77-78, που το ζήσα κι εγώ σαν νεαρός και είχα πανηγύρισει και μέσα στο γήπεδο. Τι να πρωτοποιήσει, είναι πάρα πολλά. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό αυτό που μου έμεινε και φυσικά είναι κάποιες φράσεις, τις οποίες δεν μπορώ να τις πω αυτούσιες, μπορώ να τις πω αν διαβάσω από το βιβλίο, ότι έκανε τον Αεξή πραγματικά υπερήφανο. Και ένα βιβλίο που είναι βγαλμένο μέσα από την παιδική του ηλικία, ένα βιβλίο που πρέπει, είναι γραμμένο για παιδιά και για παιδιά να μάθουν πώς πέρασε ο Μαύρος και πώς κατόρθωσε από μικρό παιδί και να γίνει, να ανέβει στις δόξες του. Ο Αντιπεριφερειάρχης Λευτέρης Νιωτόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Γιάννης Κόκλας και πλήθος φορέων και επιχειρηματιών της Ζακύνθου έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση και τίμησαν τον Θωμά Μαύρο για τα όσα έχει προσφέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.